το αισιόδοξο μήνυμα ότι τα δύσκολα έχουν μείνει πίσω όσον αφορά τις παράπλευρες απώλειες της καταστροφικής πυρκαγιάς στην τουριστική κίνηση της Ρόδου, έστειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου Χρήστος Μιχαλάκης μετά τη συνάντηση που είχε μαζί με τον Commercial Director της EasyJet και τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη. Είναι μια εταιρεία που δεν σταμάτησε ποτέ ούτε μία μέρα να πετάει και να παίρνει κόσμο στη Ρόδο την προηγούμενη εβδομάδα. Και δίνουμε την εγγύηση στην Ρόδο ότι θα ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια για τις επόμενες τρεις εβδομάδες σε όλη την Αγγλία μόνο για τη Ρόδο. Υπήρξαν μειώσεις όχι από τη συγκεκριμένη εταιρεία, από άλλες? Λογικό είναι και στη συγκεκριμένη εταιρεία να υπάρχουν ακυρώσεις μετά από όλο αυτό που έχει γίνει. Το κακό φαίνεται ότι έχει πάει πίσω και σιγά σιγά και δεν είναι πίσω σήμερα. Άρα η ΖΕΤΟ συνεχίζει κανονικά για να Είναι η EasyJet συνεχίζει κανονικά. Δεν σταμάτησε ποτέ και συνεχίζει κανονικά. Με τον Δήμαρχο τι συζητήσατε σχετικά με αυτό? Εγγυηθήκαμε ότι δεσμευθήκαμε και θέλαμε να δείξουμε την υποστήριξή μας προς το νησί, ότι είμαστε δίπλα στο νησί και ποτέ δεν θα τα αφήσουμε. Εκείνος τι σας είπε? Δέχτηκε την απλό ότι θα συνεχίσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Λέτε να επηρεαστεί και η επόμενη τουριστική σεζόν? Είναι ένα πολύ δυνατό brand, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και τα όλα θα πάνε καλά. Τώρα, κύριε Μιχαλάκη, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το τοπίο για τη σεζόν μέχρι το τέλος της? Κοιτάξτε, τα δύσκολα έχουν μείνει πίσω. Σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο. Παλεύουμε όλοι μαζί, φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, tour operator και με τις επιχειρήσεις. Σιγά σιγά να πάμε στην επόμενη μέρα. Σίγουρα θα υπάρξουν απώλειες. Ο σκοπός μας είναι να τις ελαχιστοποιήσουμε. Ο Ιούλιος πώς πήγε, έχουμε εικόνα για την πτώση? Εντάξει, ας τελειώσουμε πρώτα το κακό αυτό και θα το δούμε.